Καλησπέρα σας, καλησπέρα Γενική, καλώς ορίσατε στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και την ευκαιρία να καταθέσω την άποψή μου για το τι συμβαίνει στον χώρο του λιανικού εμπορίου σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας και τα πρώτα σημάδια της νέας οικονομικής κρίσης. Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των μικρών εμπόρων δεν πρόλαβε να βγει από την προηγούμενη κρίση και τώρα βιώνει ακόμα μια νέα, ακόμα πιο έντονη, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και της επίδρασης σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, ειδικά του τουρισμού. Εμείς οι μικρέμποροι πραγματικά νιώθουμε όλο και περισσότερο όχι μόνο τις δυσκολίες του κόσμου να ξοδέψει, άρα και σημαντική μείωση του εισοδήματός μας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι και μέσα στην προηγούμενη κρίση, αλλά και σε τούτη που με ταχύτητα εξελίσσεται, οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους. Ανοίγουν νέα παραρτήματα όπως το Lidl, H&M, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σούπερ μάρκετ ή διάφορα franchise που άνοιξαν τα περισσότερα χρόνια, με αποτέλεσμα το κομμάτι της πίτας που αντιστοιχεί σε εμάς συνεχώς να συρρυκνώνεται. Για εμάς τους αυτοαπασχολούμενους στο εμπόριο και τους συναδέλφους που συνεχίζουν με δύο ή τρία άτομα προσωπικό, υπάρχει τεράστια πτώση τζίρου που αγγίζει μεσοσταθμικά στην πόλη μας το 35-50% τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα εκατοντάδες λουκέτα μικρομάγαζων. Υπάρχει η φορολογία που συνεχίζεται αμείωτη από το πρώτο ευρώ, ο έμφυα, η προκαταβολή φόρου που όλο είναι υποκατάργηση, αλλά και κάθε χρόνο μπροστά μας τη βρίσκουμε, ο φόρος επιδιδεύματος που όλο καταργείται, αλλά και αυτός εδώ είναι κάθε χρόνο, τα σωρευμένα χρέη, οι απειλές κατάσχεσης πρώτης κατοικίας και μαγαζιού και πολλά άλλα. Άλλο ειδικό θέμα που καίει περισσότερο όσους συνάδελφους έχουν απομείνει στο κέντρο του Ηρακλείου είναι τα σχέδια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος εντός εισαγωγικών, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, των ξενοδοχείων πόλης, την αξιοποίηση του αρχαιολογικού μουσείου κτλ. Με παρέμβαση μεγάλων τουριστικών και εμπορικών παραγόντων, του Δήμου, του Επιμελητηρίου, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και άλλων. Πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι, ότι αυτά τα σχέδια καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντά τους, αλλά με τα συμφέροντα των εμπορικών αλυσίδων. Το πρόγραμμα Open Mall, η παρεμβάση στη κυκλοφορία στο κέντρο χωρίς πρόβλεψη για δωρεάν θέση στάθμευσης και άλλες παρεμβάσεις χωρίς φθηνά και αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς διευκόλυνση στην πρόσβαση της πελατείας, χωρίς σημαντική μείωση δημοτικών τελών κτλ. Όσο προχωράνε αυτά τα σχέδια, οι επιπτώσεις κρίσης στο εμπόριο, στο κέντρο της πόλης, θα χτυπήσουν κύρια όσους μικρομεσαίους έχουν μείνει. Πραγματική ανακούφιση δεν θα είναι για εμάς κάποιο δάνειο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, οι προϋποθέσεις είναι απαγορευτικές. Να μην χρωστάς στην τράπεζα, στο δημόσιο, να είσαι συνεπής στα προηγούμενα χρόνια, στα προηγούμενα δάνεια κτλ. Αφού είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία μας δεν τις πλήρει. Πραγματική ανακούφιση, έστω μικρή, θα είναι η κατάργηση των φόρων, η αναστολή και η απαλλαγή υποχρεώσεων προς το ασφαλιστικό ταμείο, προς την εφορία και άλλους. Διαγραφή μέρους των χρεών μας σε τράπεζες. Κανένα μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης και ταυτόχρονα να φορολογηθούν οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις που τώρα απολαμβάνουν όχι μόνο τεράστια κέρδη σε βάρος μας, αλλά και εξωφρενικές φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις με ζεστό χρήμα από τις τσέπες του λαού. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι μπορεί το ΚΚΕ να συμβάλλει και με τις προτάσεις του και με τη συμπαράστασή του που διαχρονικά έχει δείξει προς τους αυτοαπασχολούμενους και ειδικά στον κλάδο του εμπορίου. Καλή δύναμη.